παρακολουθώ πολλά χρόνια, καθώς ξεκινήσαμε σχεδόν μαζί τις επαγγελματικές μας διαδρομές. Εκείνη στο θέατρο, εγώ στη δημοσιογραφία. Η Λένα κατάφερε να δώσει μια άλλη διάσταση στο βαρύ επιθετό της και να χαράξει τη δική της διαδρομή, ανεξάρτητα από την οικογενειακή παράδοση στην πολιτική. Το 2013 έλαβε το βραβείο Μελίνα Μερκούρη. Το φετινό καλοκαίρι είναι η Ηλέκτρα στο έργο του Σοφοκλή. Ένας ακόμη μεγάλος ρόλος που μπαίνει στη φαρέτρα της. Λένα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στη Utopia Zone. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε βρίσκουμε σε ένα διάλειμμα από την Ηλέκτρα, από την περιοδία που κάνετε όλο το καλοκαίρι. Για πες μου λίγο πώς είναι η περιοδία, πώς είναι η εμπειρία μέχρι τώρα. Λοιπόν, εγώ είμαι από αυτούς που μου αρέσουν οι περιοδίες. Μου αρέσουν κυρίως γιατί νιώθω ότι είναι κάπως, ας πούμε, χρέος μας να ταξιδεύουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, ειδικά σε μέρη που άλλος δεν έχει την ευκαιρία να πάει τόσο συχνά θέατρο, μου φαίνεται πολύ συγκινητικό το ότι πάμε εμείς και δίνουμε αυτή την ευκαιρία στον κόσμο να έρθει να δει μια παράσταση που αλλιώς θα παίζονταν στην Αθήνα και δεν θα ερχόταν πιθανόν ποτέ. Ταυτόχρονα μου αρέσει γιατί σαν ηθοποιός καλείσαι να είσαι πολύ ευπροσάρμοστος, να βρίσκεις γρήγορες λύσεις, δεν βαριέσαι ποτέ και ταυτόχρονα να διατηρείς τη ζωντάνια και την θερμότητα της παράστασης, ενώ αλλάζουν οι χώροι άρδιν. Δηλαδή μπορεί να έχεις από έναν χώρο μικρό ή μη κυκλικό μέχρι ένα χώρο με σκηνή ιταλική και ευθεία τα καθίσματα. Και μέσα στον καύσωνα πρέπει να παίξεις και με παλτό μας. Μέσα στον καύσωνα παλτό, Λάρισα 50 βαθμούς παίξαμε με το παλτό. Κοίτα, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, πέρα το ότι αντέξαμε, που μου έκανε εντύπωση, μου έκανε και εντύπωση ότι ο κόσμος ήρθε και ότι μάλιστα είχαμε και ένα περιστατικό που κάποιος λιποθύμησε στο θέατρο από τη ζέστη, το οποίο, αν σου πω ότι εγώ λίγο και το περίμενα, δηλαδή ήμουν προετοιμασμένη, γιατί πραγματικά ήταν τόσο... Παίζεις διαφορετικά από τότε που έγινες μητέρα. Ξέρω, εσύ θα μου το πεις αυτό. Φαντάζομαι ότι ναι, με την έννοια ότι θα μιλήσω προσωπικά γιατί δεν μου αρέσει να λέω έτσι γενικότητες, αλλά θα σου πω για μένα. Εγώ από τότε που ήρθαν στον κόσμο τα παιδιά μου, ένιωσα ότι κάπως ο εαυτός μου μπήκε σε δεύτερη μοίρα και αυτό για μένα ήταν πολύ ευεργετικό. Δηλαδή ένιωσα ότι η ευθύνη αυτών των δύο πλασμάτων είναι για μένα απόλυτη προτεραιότητα. Οπότε όλα τα πράγματα, τα άλλα, όχι ότι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, απλώς είναι σαν να φωτίζονται διαφορετικά με έναν τρόπο. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορώ πιο εύκολα να επικεντρώνομαι στα σημαντικά και ξέρεις, να βγάζω αυτό που λέμε τα σκουπιδάκια. Ίσως και επειδή δεν έχεις την πολυτέλεια του χρόνου όταν έχεις μικρά παιδιά και νιώθω ότι δεν θέλω να χάνω χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο που έχω μαζί τους. Μόνο τον χρόνο που δίνω, ας πούμε, για να είμαι στη δουλειά, αλλά όχι για 100 άλλες σκέψεις που σε παρασύρουν και που δεν είναι σχετικές με το αντικείμενο τελικά. Από τότε που σε γνώρισα, που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πια. Πάρα πολύ. θυμάμαι πόσο εντύπωση μου έκανε που από τα 25, 24, 23 μου έλεγες ότι εγώ θέλω να κάνω παιδί, θέλω να κάνω παιδί, θέλω να κάνω παιδί. Ήταν κάτι πολύ συνειδητό. Ναι. Δεν ήταν κάτι που έτυχε. Όχι, δεν ήταν κάτι που έτυχε, σίγουρα. Βέβαια, δεν έτυχε, πέτυχε που λέμε. Γιατί σίγουρα είναι και κάτι που όσο και να το θέλεις, για μένα εξαρτάται και απόλυτα από τον σύντροφό σου. Δηλαδή, μπορεί εγώ να το ήθελα και να έμενε για μένα μια επιθυμία που δεν βρήκα κάποιον άλλον για να την κάνουμε μαζί πράξη. Ήμουν πολύ τυχερή γιατί πέρα από ότι ο Άκης είναι ένας φανταστικός άνθρωπος με τον οποίο νιώθω ότι είμαστε πολύ συνδεδεμένοι, απόλυτα συνδεδεμένοι. Ήταν και κάτι που προέκυψε και σε αυτόν. Οπότε μας προέκυψε η ανάγκη μαζί και ήρθε κάπως σαν φυσική συνέχεια. Δηλαδή δεν ήρθε, ξέρεις, με το πιστόλι στον κρόταφο ότι τώρα θα κάνουμε παιδιά. Ήρθε γιατί και οι δύο το θέλαμε και απλώς ήρθε. Ποια χαρακτηριστικά του Άκη θες να έχουν τα αγόρια σου και ποια δικά σου χαρακτηριστικά θες να έχουν? Καλή ερώτηση. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρεις, πριν κάνω παιδιά θεωρούσα ότι είναι αρκετά αυτονόητο να μεγαλώνεις τα παιδιά και να είναι, ας πούμε, ο εαυτός τους. Ζώντας με τα παιδιά βλέπω ότι είναι δύσκολο και απαιτεί προσπάθεια από το γονιό. Θα ήθελα λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Αναστάσης και ο Αντώνης, να είναι αυτό που είναι αυτοί και να το έχουν επιλέξει επειδή αυτοί το θέλουν και να έχουν την ελευθερία μέσα στην οικογένειά τους, στη δική μας οικογένεια, να το υπερασπιστούν και να είναι χαρούμενοι με αυτό. Νομίζω ότι αυτό θα είναι η μεγαλύτερη κατάκτησή μας, μακάρι να συμβεί. Να είναι ευαίσθητη αλλά και δυνατή. Μου είπες ότι και στην πρόβα που σε είδε ο μικρός πήγε να σε μιμηθεί.
Σιγουρό που με είδε μικρό, ήρθε και μου λέει: Κοίτα, 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 μάμο. Γιατί με λένε μάμο. Έτσι κάνει στην αρχή και κάνει έτσι. Και, του λέω: Παναγία μου, λέω: Καλό είναι, ξέρει να νιώ. Και του λέω: Τι. Δεν λέγαμε τίποτα. Τα... Ναι, όπα. Του λέω: τι λέω, τι κάνω. Και επειδή ρίξε, κάνει. Α! Αν θυμόταν και τα λόγια τη Σοφοκλή, ο μεγάλο μου είπε: Δύστηκε η Ηλέκτρα. Α. Αυτό μου λέει, λέει ο αδερφός σου. Δεν του έχω αφήσει να τον όλη την παράσταση, μόνο μέχρι την αρχή. Γιατί είναι. Ευνόητο λόγο. Ναι, εντάξει, άσε τώρα. Και μικροκτονίε. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγο σε ένα παιδί τόσο μικρή ηλικία. Δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να κάνει το διαχωρισμό από ένα σημείο και μετά, ότι αυτό που βλέπει είναι καθαρά, ας πούμε, μυθοπλασία ναι. Και ότι δεν βλέπει τη μάνα του. Δεν είμαι σίγουρη δηλαδή ότι μπορεί να το διαχωρίσει. Του είχε φέρει η μαμά μου και έκλαιγε ο μικρός γιατί του έλεγε: Πάμε να φύγουμε. Και λέει: Γιαγιά, δεν καταλαβαίνει πόσο θέλουμε να δούμε την παράστασή σου. Μεγάλη επιτυχία έχει κάνει ο Όρκος 2. Έχει πολύ φανατικό κοινό. Ναι. Τι σου λέει ο κόσμος για αυτή την ιδιαίτερη ηρωίδα, η οποία δεν έχουμε καταλάβει τι ρόλο παίζει. Καταλάβετε τώρα, έχει άλλους 2 κύκλους. Δύο κύκλους. Δύο. Έχετε να δείτε χαμό. Θα γίνει χαμό στη ζωή. Πρέπει να μας δώσεις λίγο λοιπόν, ένα σποιλεράκι μικρό. Καταρχήν θα σου πω, εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η δουλειά. Πρώτον, γιατί το θέμα που αγγίζει είναι ένα θέμα που δεν είναι συνηθισμένο και είναι και τολμηρό. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι αυτονόητο ότι η ελληνική τηλεόραση και μάλιστα η ΕΡΤ θα καταπιαστεί με ένα τέτοιο θέμα. Και επίσης γιατί έχει μια φανταστική ομάδα συντελεστών και των ηθοποιών αλλά και όλο το team. Δηλαδή, ο Χρήστος Γεωργίου στη σκηνοθεσία είναι υπέροχος. Η Τίνα Καμπίτση που γράφει το σενάριο, πραγματικά την αβό, έχει κάνει τρομερή έρευνα και είμαστε όλοι πολύ μαζί σε όλο αυτό το πράγμα. Και μου άρεσε και ο ρόλος της Ελιέτας, γιατί είναι μια γυναίκα που ξέρει πολλά αλλά δεν λέει πολλά. Έχει πολλά να μας πει. Εγώ τα έχω τελειώσει τα γυρίσματα, οπότε έχω μέσα στο κεφάλι μου πάρα πολλά, αλλά δεν θα κάνω spoiler. Ναι, θα πω μόνο τα απαραίτητα. Πάντως, θα έρθουν πρόσωπα από το παρελθόν, θα γίνουν φοβερές ανατροπές, θα αναγκαστούν να μιλήσουν κάποια πρόσωπα, είτε με το καλό είτε με το κακό. Και σίγουρα είναι ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος. Είναι καλή της ιστορίας εντός εισαγωγικών. Πολύ βασανισμένη θα σου πω. Δεν θα σου πω καλή κακή για να υπάρχει κάποιο. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα είναι πολύ βασανισμένη. Δηλαδή το ατύχημα που έχει στο αυτό πόδι. Αυτό είναι και το πόδι, ναι. Είναι πολύ κομβικό για την ιστορία και θα μας απαντηθεί. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία όμως και στον κινηματογράφο. Πάμε για διεθνή καριέρα εκεί. Καλά, διεθνή. Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, εγώ είδα κάτι φωτογραφίες, κάτι βραβεύσεις. Πού ήταν αυτό στο. Εντάξει, στην Ιταλία. Η μεγαλύτερη δική μου είναι στο Clermont Ferrand που είναι πολύ σημαντικό βραβείο αυτό, η αλήθεια είναι. Και πολύ τιμητικό, δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Πήρανε τηλέφωνο, μου λέει: Μπορείτε να στείλετε ένα βίντεο στα γαλλικά. Όχι, λέω γαλλικά, δεν θυμάμαι τίποτα. Κάτσε να τα ξεσκονίσω εκεί. Έβαλα Google Translate, θυμήθηκα ευτυχώς κάτι θυμάμαι. Γιατί λέει, πήρατε το βραβείο ερμηνεία στο Clermont. Τι! Λέω, μπαίνω εκεί, βλέπω ποιοι το έχουν πάρει, λέω, Παναγία μου. Εντάξει, η ταινία αυτή έχει μια μεγάλη, μεγάλη διαδρομή. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει το μεγάλο βραβείο στο Seattle. Έχει πάρει το βραβείο στο Toronto. Είναι το Air Hostess 737 του Θανάση Νεφώτης του. Ο Θανάσης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εγώ πιστεύω πάρα πολύ και τον θαυμάζω. Είναι ένας, κατά τη γνώμη μου, πραγματικός καλλιτέχνης, δηλαδή με όραμα αλλά και με όλη τη διάθεση να δουλέψει για το όραμά του. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Δεν τον ήξερα, δεν με ήξερε. Με είδε στο live streaming του κι άλλου κόσμου και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: Μπορείς να κάνεις ένα self-tape, γιατί ψάχνω κάτι. Το έκανα ένα self-tape που το τράβηξε ο άντρας μου, πρώτο σκηνοθέτη του Air Force, είναι ο Άκης πάντως, μέσα στην καραντίνα. Το έστειλα στο Θανάση, τα βρήκαμε, μετά κάναμε ένα ραντεβού από κοντά. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η επικοινωνία και η επαφή μας από την πρώτη στιγμή. Είναι μια ταινία με πολύ μαύρο χιούμορ που είναι καταλήγει μήκος, να είναι πολύ δραματική, ναι. Είναι μικρού μήκους, αλλά συμπυκνώνει μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι και μεγάλο, κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ ωραίο γιατί καταφέρνει μέσα στο μικρό χρόνο της μικρού μήκους να μιλήσει πολύ ουσιαστικά για το θέμα της γονεϊκότητας, της απώλειας και της έλλειψης της μητέρας και τι αφήνει αυτό σε ένα πρόσωπο όπως η Βανίνα. Η Βανίνα είναι η ηρωίδα που κάνω εγώ, που είναι μια αεροσυνοδός. Έχει μια ιδιαίτερη κινηματογράφηση από τον Γιάννη Φώτου, ο οποίος κάνει ένα σχεδόν zoom στο πρόσωπό μου, μέσα από το οποίο βλέπουμε και τα άλλα πρόσωπα, δηλαδή ουσιαστικά παρακολουθούμε όλη την ταινία μέσα από τα μάτια της Βανίνας. Δουλέψαμε πολύ και με τον Γιάννη, οι τρεις μας δηλαδή, ο Θανάσης, ο Γιάννης και εγώ, γίναμε σχεδόν ένα. Και όταν πήγαμε στο γύρισμα, εγώ ένιωσα κάτι το οποίο το έχω νιώσει άλλη μια φορά στη ζωή μου, στην πρεμιέρα της Κατερίνας.
Δύο low budget παραγωγές που σκίσανε, πήγανε πάρα πολύ καλά και αποδεικνύουν κατά τη γνώμη μου ότι αν υπάρχει έμπνευση και ταλέντο, δεν το συζητώ. Μπορείς και με το τίποτα να φτιάξεις κάτι. Καλά, για μένα αυτό είναι βασικά η αρχή πάνω στην οποία νομίζω ότι έχω πορευτεί όλο αυτόν τον καιρό. Αυτά τα πράγματα που πηγάζουν από μια πραγματική ανάγκη, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και το Air Hostess ξεκίνησε από μια πραγματική ανάγκη, ξεκίνησε από ένα όνειρο του Θανάση, το είδε στον ύπνο του δηλαδή. Και άρχισε να το δουλεύει, να το επεξεργάζεται και να το γράφει και να το σκέφτεται και μαζί να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Και η Κατερίνα, που επίσης είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα βιβλίο γραμμένο από καθαρή ανάγκη, αλλά και μια παράσταση που έγινε προφανώς, όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, από κάποια δική μας ανάγκη με τον Γιώργο Νανούρη να πούμε αυτή την ιστορία. Είναι ο ρόλος σταθμός στην καριέρα σου, Κατερίνα. Σίγουρα και νομίζω ότι πέρα από την καριέρα είναι και στη ζωή μου με έναν τρόπο, γιατί ξεκίνησα την Κατερίνα ανήπαντρη, συνέχισα έχοντας δύο παιδιά και όλο αυτό κάπως η ζωή τροφοδοτεί αυτό το πράγμα και το βλέπεις ότι αλλάζει. Άλλα σημεία με συγκινούν, άλλα σημεία συγκινούν τον κόσμο, αλλάζουν οι εποχές, πέρασε πανδημία. Ποιο είναι το πιο συγκινητικό σχόλιο που σου έχουν κάνει? Τα πιο συγκινητικά πράγματα τα έχω ακούσει για την καθάλια που έκανα την Αόρατη Όλγα. Κυρίως γιατί και τα δύο αυτά πρόσωπα, η Κατερίνα ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο και η Όλγα ήταν ένα πρόσωπο εμπνευσμένο από μια πραγματική ιστορία. Και αργότερα ένα επεισόδιο που έκανα για το trafficking, τη σιωπή στη 10η εντολή, που πραγματικά, ας πούμε, όταν κάναμε το trafficking, μου στείλανε από μια ομάδα υποστήριξη γυναικών ότι όταν προβλήθηκε το επεισόδιο, πήραν πάρα πολλές γυναίκες τηλέφωνο για βοήθεια. Και αυτό, ξέρεις, μπορεί να μην είναι κάτι που μου είπε κάποιος άμεσα, αλλά εμένα, ξέρεις, λέω, α, κοίτα. Βέβαια, βλέπεις τον κοινωνικό ρόλο, έργο της τέχνης. Αυτό. Ας πούμε, μέσα από την Κατερίνα, πόσοι άνθρωποι μου είπαν ότι ήταν τη ζωή τους. Ή κάποιοι που μου είπαν, ας πούμε, ότι κατάλαβαν πράγματα για τη μητέρα τους ή για τον πατέρα τους μέσα από την παράσταση. Εγώ πιστεύω ότι αν το θέατρο είναι καλό, αυτό που το βάλσαμο που δίνει στην ψυχή και την παρηγοριά, δεν μπορείς να το βρεις πουθενά. Σου έχει τύχει να παίζεις κάπου και να μην είσαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα? Εγώ έχω ένα μηχανισμό, νομίζω ότι τον έχουμε οι περισσότεροι ηθοποιοί αυτό. Που επειδή έχω ανάγκη εγώ να τα δώσω όλα όταν βρίσκομαι πάνω στη σκηνή, πάντα βρίσκω έναν τρόπο να αγαπάω τα θετικά μιας δουλειάς. Και επειδή δεν έχω υπάρξει καμιά δουλειά που να αισθάνομαι ότι από μένα δεν έχει γίνει το 100% της προσπάθειάς μου, άλλο αν έχει πετύχει ή όχι. Ναι, γιατί μπορεί παράγοντες. Σου μιλάω. Πάντα έχω βρει έναν τρόπο να αγαπάω τα θετικά. Υπάρχουν κάποιες παραστάσεις που τις αγαπάω περισσότερο. Είτε γιατί κάτι ένιωσα στη διαδικασία που την κάναμε διαφορετικό από τις άλλες, είτε γιατί η απήχηση του κόσμου, ας πούμε, ήταν τόσο μεγάλη που πραγματικά δουλεύτηκε και ξαναδουλεύτηκε κάτι, είτε γιατί το θέμα με αφορούσε περισσότερο από άλλα. Αλλά κάθε φορά νομίζω ότι προσπαθώ να βρίσκω τα θετικά και προσπαθώ να βρίσκω κάτι που εμένα με κινητροδοτεί για να μπορώ να είμαι στη σκηνή. Αλλιώς, υπάρχουν ηθοποιοί που τους είναι εύκολο να ανέβουν στη σκηνή. Για μένα είναι βάσινο, δεν μου είναι εύκολο. Δηλαδή πρέπει να έχω κάτι που θα με κάνει να πω την ιστορία και να μου δώσει κίνητρο να ξεπεράσω, ας πούμε, το φόβο της έκθεσης, να ξεπεράσω την ανασφάλειά μου, για να μπορώ να πω ότι είμαι εκείνη τη στιγμή παρούσα. Δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου ή πώς τα λέω ή τι ερμηνεία κάνω εγώ, αλλά σκέφτομαι ότι θέλω να πω την ιστορία γιατί αυτό με αφορά. Παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχεις το φόβο της έκθεσης και το άγχος αυτό? Σίγουρα το έχω και νομίζω ότι αυτό ενδεχομένως είναι κάτι που πάει και μαζί με την αδρεναλίνη και με το ζωογόνο πράγμα που παίρνεις από το θέατρο. Ζήσαμε πρόσφατα ένα θεατρικό διχασμό με την παράσταση της Λένας Κιτσοπούλου στην Επίδαυρο. Γράφτηκαν κάποιες αρνητικές κριτικές, ακόμα και σκληρές κριτικές. Και υπήρχε και ο αντίλογος ότι δεν πρέπει να υπάρχει τόσο σκληρή κριτική, η τέχνη μπορεί να βάζει τα δικά της όρια, να μην έχει όρια μάλλον, και όλα τα σχετικά. Εσύ να σε επηρεάζουν οι αρνητικές κριτικές? Πιστεύεις τη χρησιμότητά τους μάλλον, πρώτα απ' όλα? Κοίταξε, καταρχήν εγώ πιστεύω ότι μια παράσταση δεν παθαίνει κάτι από μια κακή ή μια καλή κριτική. Αλίμονο αν μια καλή ή μια κακή κριτική επηρεάζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς ανθρώπων τόσο καιρό. Επίσης πιστεύω ότι, δόξα τω Θεώ, τα θέατρα αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και μετά από μας. Οπότε ο καθένας έχει δικαίωμα στο να κάνει μια αποτυχία ή κάτι που τέλος πάντων. Αυτό το λες γιατί ακούστηκε ότι κάνει κακό στην Επίδαυρο με την παράσταση. Ναι. Θεωρώ ότι η Επίδαυρος, δόξα τω Θεώ, είναι τόσο τεράστια που κανένας από εμάς δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτήν.
Από την άλλη, πιστεύω ότι είναι καλό να υπάρχουν οι γνώμες των κριτικών. Τότε γιατί να λέμε ότι έχουμε κριτική? Ακριβώς γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει μια παράσταση ψάχνει μετά αν θέλει και μπορεί να διαβάσει την άποψη του ενός ή του άλλου πάνω σε αυτό που είδε. Καλό είναι να ξέρουμε ότι μια κριτική είναι η άποψη του κριτικού πάνω σε αυτό που είδε και δεν είναι η άποψη όλων. Ούτε κανείς είναι, ας πούμε, θεός και να μπορεί να έχει την απόλυτη άποψη. Και εμείς οι καλλιτέχνες, εμένα σίγουρα με επηρεάζουν. Γι' αυτό και προσπαθώ, δεν μπορώ να με έτσι διαβάσω, δυστυχώς μακάρι να μπορούσα. Τις διαβάζω, αλλά προσπαθώ πάντα να σκέφτομαι ότι είναι η γνώμη του συγκεκριμένου ανθρώπου, να πάρω ό,τι μπορώ χρήσιμο από αυτό, να προχωρήσω παρακάτω έχοντας κρατήσει αυτά τα πράγματα. Το ίδιο όμως κάνω και στα θετικά, γιατί πιστεύω ότι ένα θετικό σχόλιο μπορεί εξίσου να σε αποπροσανατολίσει και ξαφνικά να ανέβει σκηνή και να θεωρείς ότι τα έχεις βρει όλα. Ενώ για μένα μας έχει κάθε φορά που ανεβαίνεις σκηνή να ξεκινάς από την αρχή. Από όλα όσα είσαι σήμερα, τι ανήκει στα όνειρα που είχες από μικρή και τι προέκυψε στην πορεία? Και όλα και τίποτα. Δηλαδή, είχα όνειρο να είμαι μαμά. Δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς παιδιά, δηλαδή. Και νιώθω ότι, να σου πω, μεγάλη ευγνωμοσύνη στη ζωή που μου χάρισε αυτό το δώρο. Έχω μία ζωγραφιά από την πρώτη δημοτικού που λέει όταν μεγαλώσω θα γίνω ηθοποιός. Άρα μάλλον είχα και όνειρο να γίνω ηθοποιός. Και είχα και μεγάλο όνειρο και δεν πίστευα ποτέ ότι θα πραγματοποιηθεί να έχω μία τόσο ουσιαστική σχέση με έναν άνθρωπο όπως είναι ο σύντροφός μου. Από εκεί και πέρα, ελπίζω, ξέρεις, κάθε μέρα να είμαστε υγιείς, γιατί νομίζω ότι και ειδικά μετά την πανδημία, κάποια πράγματα που θεωρούσα δεδομένα ανατράπηκαν και νομίζω ότι η υγεία και η αγάπη είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πιστεύω ταυτόχρονα ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχω καταφέρει χωρίς προσπάθεια. Δηλαδή, νιώθω ότι έχω προσπαθήσει πάρα πολύ για τα πάντα. Δηλαδή, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν και τους ξέρω και είναι τυχεροί και μπορεί, ας πούμε, να κάθεται στο καναπέ του και να του έρθει μια φανταστική πρόταση. Για μένα τίποτα δεν έγινε έτσι. Πάντα όλα έγιναν μέσα από κόπο και μέσα από πολλή δουλειά. Αλλά νιώθω ότι ίσως έτσι είναι και καλύτερα. Mm-hmm. Γιατί αν δεν προσπαθείς για κάτι. Δεν το εκτιμάς μετά. Δεν το εκτιμάς και γιατί η προσπάθεια νοηματοδοτεί και την καθημερινότητα. Θέλω να πω, η καθημερινότητά μας ούτως ή άλλως είναι αμήλικτη και ούτως ή άλλως η ματαιότητα, εντάξει, το πούμε και πριν, μην βυθιστούμε τώρα, δεν υπάρχει λόγος, είναι σίγουρα, ας πούμε, πολύ μεγάλο θέμα, για να το πω έτσι απλά. Οπότε όταν προσπαθείς και όταν πραγματικά ξέρεις, κάνεις όνειρα και δουλεύεις για αυτά, νομίζω ότι νοηματοδοτείται και μια καθημερινότητα. Να σου ευχηθούμε λοιπόν πολύ αγάπη και πολύ υγεία. Ευχαριστώ καλή πάρα συνέχεια πολύ. Στην περιοδία. Εδώ εξομολόγησα, σε έκανα ένα ζήμα. Που είναι αλλάξει το όνομα της εκπομπής. Εξομολογήσεις. Στον ψυχολόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ ήταν τέλεια.